Καλωσορίσω. Κύριε Χατζημαύρε, έχουμε και τον κύριο Τούλουπο. Είναι, ωραία. Είναι ο κύριος Σάββας Τούλουπος, εκ μέρους της ΠΕΟ. Καλό μεσημέρι, κύριε Χατζημαύρε. Καλό μεσημέρι, κύριε Τούλουπε. Καλό μεσημέρι σε εσάς και καλό μεσημέρι σε όλους. Λοιπόν, να ξεκινήσω από εσάς, κύριε Χατζημαύρε. Είναι σε τεντωμένο σχοινί αυτή τη στιγμή η κατάσταση. Ο χρόνος κυλάει και δεν υπάρχουν και πολλά περιθώρια. Άρα, αυτή τη στιγμή για την ΕΤΙΚ, τι αποτελεί μονόδρομο και πού μπορεί να βάλετε και νερό στο κρασί σας? Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα να αναφέρουμε ότι μετά τη χθεσινή συνάντηση, δυστυχώς οι προτάσεις της τράπεζας παραμένουν ουσιαστικά αναλύωτες και κατ' επέκταση το σχέδιο που εισηγείται δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των συναδέλφων. Και με βάση και την τελευταία πρόταση της τράπεζας δεν είμαστε καθόλου αισιόδοξοι για το αποτέλεσμα. Στην ελόγω συνάντηση η οργάνωσή μας πρόταξε ακόμα μια φορά τις θέσεις της για τη διαμόρφωση ενός ελκυστικού σχέδιου εθελούσιας αποχώρησης, το οποίο να μπορεί να το επιλέξει εθελοντικά ένας ικανοποιητικός αριθμός και να αποφευθούν τα επιζήμια αδιέξοδα. Κύριε Χατζημαύρε, γιατί καταφύγατε σε ανακοίνωση με προειδοποίηση σε περίπτωση που ασκηθούν πιέσεις προς τους υπαλλήλους? Είχατε τέτοια σημάδια? Κοιτάξτε, εκείνο που... Και αναγκαστήκατε να βγάλετε αυτή την ανακοίνωση? Εκείνο που θέλουμε να τονίσουμε και να προειδοποιήσουμε είναι ότι δεν πρέπει σε καμία περίπτωση, όσον το σχέδιο θα είναι σε ισχύ, να ξεκινήσουν να φωτογραφίζουν συναδέλφους λέγοντάς τους εσείς οι 1.100 θα πάτε στην Ελληνική, εσείς οι 650 θα πάτε στο φορέα, άρα εσείς που απομένετε θα πρέπει να πάρετε το σχέδιο. Αντιλαμβάνεστε ότι κάτω από αυτές τις συνθήκες το σχέδιο δεν θα είναι εθελοντικό και σίγουρα θα χάσει το εθελοντικό του χαρακτήρα, κάτι το οποίο ήταν από την πρώτη στιγμή που έμπηκε ότι και έχει γίνει αποδεκτό και από τη διοίκηση της συνεργατικής ότι το σχέδιο θα είναι εθελοντικό. Λοιπόν, εκτός από τον κύριο Τούλουπο, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και ο κύριος Ελισσαίος Μιχαήλ, εκ μέρους της ΕΚ. Καλό μεσημέρι και σε εσάς, κύριε Μιχαήλ. Καλό σας μεσημέρι. Καλό σας μεσημέρι. Λοιπόν, κύριε Τούλουπε, τι με λιγενέστε? Δηλαδή, το ερώτημα όλων είναι σε περίπτωση που η τελική πρόταση από την εργοδοτική πλευρά δεν ικανοποιεί, ποια είναι τα περιθώρια, τι γίνεται διαδικαστικά, γιατί και ο χρόνος τρέχει, δεν μπορεί να μένει ανοιχτό αυτό για πάντα? Όπως γνωρίζετε, αγαπητή Κατερίνα, εμείς πριν περίπου ένα μήνα συγγνώμη, κύριε Τούλουπε, μια στιγμή, μιλάμε με τον κύριο Τούλουπο τώρα. Ναι, κύριε Τούλουπε. Ναι, με ακούτε? Ναι, σας ακούμε. Ναι, ξεκίνησα να λέω ότι πριν 1,5 μήνα περίπου υπήρχε συνεχνία και ως εκπατηδί είχαν πραγματοποιήσει μια ανέσταση στην διάσκεψη όπου είχαν πάρει εξοδότηση από τους εργαζομένους και μάλιστα ομόφωνα σε περίπτωση που διαπιστώνεται οποιαδήποτε οπισθοδρόμηση στην διαδικασία των διαπραγματεύσεων να προβούν άμεσα στη λήψη μέτρων. Ως εκ τούτου αυτή η απόφαση είναι ενώπιον μας, την έχουμε και είναι μια από τις επιλογές μας. Βεβαίως η προσπάθεια όλων είναι να καταφέρουμε να καταλήξουμε μια συμφωνία χωρίς να χρειαστεί να έρθουμε σε κοινό οποιαδήποτε αντιπαράθεση. Δυστυχώς ο χρόνος πιέζει και μέχρι στιγμής είναι γεγονός ότι δεν έγιναν αυτά τα θετικά βήματα από πλευράς της τράπεζας ούτως ώστε να γίνουν, να προσεγγιστούμε και να μπορούμε να αισιοδοξούμε ότι σύντομα θα έχουμε μια συμφωνία ενώπιον μας. Εκείνο που θα θέλαμε να τονίσουμε και να μου επιτρέψετε ακόμα ένα δευτερόλεπτο είναι ότι και στην προσπάθεια που στην περίπτωση που θα έχουμε επιτυχία είτε αποτυχία, θα ήταν σωστό και φρόνιμο όλες τις συντεχνίες που συμμετέχουμε στο διάλογο από κοινού να συναποφασίσουμε πώς θα διαχειριστούμε και την μια περίπτωση και την άλλη. Ούτως ώστε να είμαστε και επιστηκοί προς την κοινωνία, αλλά ταυτόχρονα και αποτελεσματικοί όσον αφορά το επόμενο αποτέλεσμα που θα θέλαμε. Κύριε Μιχαήλ. Ναι. Εκείνο το οποίο εγώ θα έλεγα είναι το εξής. Όλοι επιδιώκουμε να κάνουμε μία συμφωνία, αλλά όχι συμφωνία για χάρη τη συμφωνία. Θα πρέπει να κάνουμε ένα σχέδιο, να έχουμε μπει εθελούσιας εξόδου, το οποίο να είναι εθελοντικό. Άρα ο καθένας πρέπει να έχει όλα τα δεδομένα μπροστά του για να επιλέξει αν θα πάρει αυτό το σχέδιο ή αν θα έχει άλλες επιλογές να επιλέξει. Γι' αυτόν πέραν από τους αριθμούς για το σχέδιο, είχαμε βάλει στο τραπέζι και κάποιες άλλες παραμέτρους
όπως ήταν το οργανόγραμμα για το φορέα, τα καταστήματα που η ελληνική θα συνεχίσει να λειτουργεί, ώστε να πάμε στον κόσμο με διαφάνεια να του δώσουμε όλα τα δεδομένα που θα έχει μπροστά του, ναι, και ο καθένας ελεύθερα να αποφασίσει. Κύριε Μιχαήλ, αναμένετε ότι στην επόμενη συνάντηση, αύριο, να δεν κάνω λάθος, θα ξαναβρεθείτε? Ναι, αύριο. Ναι. Θα διαφοροποιηθεί η θέση και η πρόταση της εργοδοτικής πλευράς, γιατί τουλάχιστον μέχρι χθες ήταν αναλύωτη. Εμείς έχουμε βάλει μας αφήνει αντεθέσεις μας κάτω. Ναι, η προσδοκία σας, κύριε Μιχαήλ, είναι ότι θα έρθει διαφοροποίηση. Υπάρχει περιθώρια να διαφοροποιηθεί η θέση της εργοδοτικής πλευράς? Εγώ θεωρώ ότι θα πρέπει να διαφοροποιηθεί. Αυτή ήταν και η έκκληση που απευθύναμε στους συνομιλητές μας. Ναι, και τι σας είπαν? Υπάρχουν περιθώρια ή ήταν τελεσίδικο αυτό που παρουσιάστηκε χθες? Αντιλαμβάνεσαι, στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων δεν μπορούν, επαναλαμβάνω, να υπάρχουν τελεσίγραφα και τελεσίδικα. Ναι. Επειδή πιέζει ο χρόνος, γι' αυτό. Τον χρόνο τον έχουν καθορίσει και τους σχεδιασμούς οι ελληνικοί μαζί με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα. Άρα όπως πιεζόμαστε εμείς, γιατί θέλουμε να δώσουμε έναν τέλος στην αγωνία που έχει ο κόσμος, πρέπει και ήδη να πιεστούν και να έρθουν με τέτοιες προτάσεις που να μπορούν να γίνουν αποδεκτές από τον κόσμο και να φέρουν τα αποτελέσματα που όλοι θέλουμε, ώστε να μπορέσει οι σχεδιασμοί να προχωρήσουν στο επόμενο βήμα. Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μιχαήλ, κύριε Τούλουπε και κύριε και εκ μέρους της ΕΤΙΚ, κύριε Χατζημαύρε. Αλλάζουμε θέμα.